Ένα σχόλιο για τη σημερινή άνετη νίκη απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα όπως είναι η ΕΠΣΕ Αρκαδίας. Και αν πιστεύετε ότι αυτή η νίκη μπορεί ίσως να σημαίνει και ενδεχόμενη πρόκριση στην επόμενη φάση. Κοιτάξτε να δείτε, καταρχάς συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά για τη σημερινή τους εμφάνιση. Ήταν μια εμφάνιση, μια εικόνα μέσα στο γήπεδο, αυτή που επιδιώκουμε από την αρχή της χρονιάς. Το θετικό για μας είναι ότι παιχνίδι με το παιχνίδι, αν ξεκινήσουμε από το πρώτο παιχνίδι με τη Δυτική μέχρι σήμερα που παίξαμε την Αρκαδία, βλέπουμε τα παιδιά σε κάθε αγώνα καλύτερο πρόσωπο. Πλέον βγάζουν στο γήπεδο αυτό που ζητάμε εμείς σαν ένωση. Από εκεί και πέρα για το θέμα της πρόκρισης, ξέρετε, πολλές φορές δεν πρέπει να είναι αυτός ο σκοπός, γιατί χάνουμε την ουσία για αυτές τις ηλικίες. Για μένα μακάρι να βλέπω σε κάθε αγώνα τέτοια εμφάνιση σαν τη σημερινή και ας μην προκριθούμε. Αν έρθει η πρόκριση, την τελευταία αγωνιστική μέσα στην Αθήνα, καλώς σας έρθει, εμείς είμαστε έτοιμοι για αυτόν τον αγώνα, θα το δείξουμε μέσα στο γήπεδο και μακάρι μετά να προχωρήσουμε. Αλλά πρέπει να μείνουμε στην ουσία για αυτές τις ηλικίες, ότι η εμφάνιση και η εικόνα των παιδιών μέσα στο γήπεδο μετράει πολλές φορές περισσότερο από το αποτέλεσμα. Ένα μήνυμα και στους γονείς των παιδιών, αλλά και στους υπόλοιπους που ασχολούνται με το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Υπάρχει ταλέντο στην Ανατολική Αττική. Και γιατί δεν χρησιμοποιούνται τόσα πολλά παιδιά στις μεγάλες ομάδες των συλλόγων? Στους γονείς, αυτό που θέλω να πω είναι ότι σίγουρα υπάρχει πάρα πολύ ταλέντο. Από εκεί και πέρα, οι γονείς πρέπει να καταλάβουν ότι πολλές φορές από την υπερβολική τους αγάπη κάνουν κακό στέγη στα παιδιά. Ας αφήσουν τους ειδικούς να δουλέψουν με τα παιδιά τους, να τα βελτιώσουν και να τους έχουν απόλυτη εμπιστοσύνη. Τώρα, όσον αφορά για ποιο λόγο δεν παίζουν νεαροί σε ποδοσφαιρικούς αγώνες, είναι ότι δεν υπάρχει ο χρόνος υπομονής προς τους προπονητές. Όταν ένας προπονητής πιέζεται για το αποτέλεσμα, είναι λογικό να βάλει τους πιο έμπειρους παίχτες. Γιατί πολλές φορές, όταν βάζεις έναν νεαρό σε ηλικία, σε έναν αγώνα, μπορεί να σου πάρει αρκετά παιχνίδια, χάνοντας έναν αγώνα, μέχρι να το δεις στην εικόνα που πρέπει. Οπότε πιστεύω αυτός είναι ο βασικός λόγος που αυτή τη στιγμή δεν δίνεται εμπιστοσύνη στα νεαρά παιδιά.